Έλα, αλλά το Σάββατο ξέρω τι θα κάνω. Πες μας και εμάς. Τι θα κάνεις. Όπα, πάσα εκεί. Σάββατο με φίλους! Πάλι έτοιμοι για μεγάλο πάρτι, για δυνατό γλέτι, σε ρυθμούς αποκριάτικους. Πρωταγωνιστής μας είναι ο Κώστας Καραφώτης. Να σας χαιρόμαστε. Τι ωραία έκπληξη ήταν αυτή που σας ετοίμασαν οι συνεργάτες σας. Ναι, ναι, και εγώ δεν το περίμενα. Γιατί προσπαθούσα να το κρατήσω σε χαμηλούς τόνους. Την ηλικία σας. Πάμε σε άλλη ερώτηση. Σάββατο με φίλους, τι μας ετοιμάζετε για σήμερα. Σήμερα έχουμε πάρτι αποκριάτικο και πάλι. Είναι το δεύτερο πάρτι που κάνουμε με πρωταγωνιστή τον Κώστα Καραφώτη. Λαϊκό πρόγραμμα, δυνατό λαϊκό πρόγραμμα με νέα και παλιά λαϊκά. Σάββατο με φίλους, μια εκπομπή αφιερωμένη σε εσάς, πώς νιώθετε? Αφιερωμένη στο καλό ελληνικό τραγούδι. Εγώ είμαι κεντρικός τραγουδιστής και είμαστε μια ομάδα από εξαιρετικές φωνές, παιδιά με απίστευτες φωνές. Ο Γιάννης Ογρός, η Ελένα Παπαϊωάννου. Είναι αυτές οι μέρες εορταστικές της αποκριάς που ο κόσμος θέλει να περάσει καλά, να διασκεδάσει. Εμένα μου αρέσει πολύ γενικά ο Χρήστος, σε ό,τι και κάνει. Έχει εκπλήξει πολύ ευχάριστα με αυτή την εκπομπή. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι. Αγαπώ γιατί μου θυμίζει τα ρεμπέτικα, τα λαϊκά τραγούδια που με αυτά έχω μεγαλώσει. Ο Χρήστος Φερεντίνος, πώς σας φαίνεται σαν οικοδεσπότης? Είναι τρομερός, με έβαλε σήμερα και διαγωνισμό στο Μονομάχο. Και ξέρεις πώς με βγάλανε, γιατί είπε ποιο είναι το μικρό όνομα του Λάκη Καβαλά και είπε Θρασίβουλος με βγάλανε. Τελικά ποιο είναι? Απόστολο. Ευτυχώς υπάρχει ο Φερετίνος και μας κανόνισε να μαζευτούμε όλη αυτή η ωραία παρέα και να περάσουμε επιτέλους ωραία. Έτσι ξαφνικά, όπως μπήκε στη ζωή μου, θα φοβάμαι μη σε χάσω ξαφνικά. Είναι νική παρέα αυτό το Σαββατόβραθο. Ό,τι πρέπει για αύριο. Το οποίο δεν είναι μια νεανική ατάκα να πεις. Όταν λες πολύ νεανική παρέα, αμέσως είναι σαν να είσαι 70 χρονών. Οπότε, επειδή νέοι είμαστε όλοι εδώ. Εγώ θα κάτσω με την νεολαία. Αυτό είναι λίγο, θα κάτσω. Μπράβο στους καμαρώνες που είστε νέοι και μοντέρνοι. Και βγαίνετε και χαίρεστε. Και χορεύετε και πίνετε. Τι να κάνω, μεγάλωσα. Δεν σου κάτι φέτος. Όχι, ρε Σιπέ. Γιατί όχι. Γιατί πάει η απόκριση τώρα, τελειώσαμε. Αν ντυθείς, θα ξανάρθω. Δεν ξέρω αν με θέλετε. Πού να πάω? Εδώ δεν έχετε εκπομπή. Έχεις μια εκπομπή εδώ. Είσαι νοσηλεύτρια. Νοσηλεύτρια εγώ, του εαυτού σου.